Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, Λετωνία και Ρουμανία, που είναι και σημαντικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας στην άμυνα της κατά της Ρωσίας, ανέβαιραν παραβιάσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι, που μπήκαν στον εναέριο χώρο τους το Σαββατοκύριακο, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων. Στη Ρουμανία, οι αρχές ανέφεραν ότι ένα ρωσικό ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων σε ουκρανικό έδαφος κοντά στα σύνορα, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρά πλήγματα με στόχο την ουκρανική ενεργειακή υποδομή και λιμάνια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας καταδίκασε την παραβίαση, καλώντας τη Μόσχα να σταματήσει τις επιθετικές της ενέργειες. Η Ρουμανία απάντησε με απογείωση μαχητικών F-16 για τον έλεγχο του εναέριου χώρου και ερευνάται το σημείο πρόσκρουσης. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφερε ότι ενδέχεται να έχει πληγεί ακατοίκητη περιοχή κοντά στο χωριό Περίπραβα και διεξάγεται έρευνα για να επιβεβαιωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Η Λετωνία ανέφερε επίσης ένα περιστατικό με ρωσικό ντρόουν μία μέρα νωρίτερα. Το Σάββατο, ένα ντρόουν καμικάζι της Ρωσίας, που φέρεται να προερχόταν από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, συνετρίβει στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος της Λετωνίας, Edgar Rinkevičs, αποκάλυψε το γεγονός στο X και κάλεσε για περαιτέρω συντονισμό με το ΝΑΤΟ, ως απάντηση σε αυτές τις αυξανόμενες απειλές κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας. Ο αριθμός τέτοιων περιστατικών αυξάνεται κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε συλλογικά, έγραψε ο Rinkevičs, προτρέποντας σε αυξημένη επαγρύπνηση μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτά τα περιστατικά έρχονται εν μέσω μιας αυξανόμενης τάσης εισβολών ρωσικών μη επαδρομένων αεροσκαφών σε εδάφη του ΝΑΤΟ, προκαλώντας συναγερμό εντός της συμμαχίας. Τόσο η Ρουμανία όσο και η Λετωνία ερευνούν τα περιστατικά και παραμένουν σε στενή επικοινωνία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για να συντονίσουν περαιτέρω απαντήσεις. Καθώς η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τις ουκρανικές υποδομές, οι ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις στο έδαφος του ΝΑΤΟ αυξάνονται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει και στην περαιτέρω εμπλοκή της συμμαχίας για την αναχέτηση των απειλών αυτών ακόμα και εντός της Ουκρανίας. Η πρόσκρουση ρωσικών ντρόουν καμικάζι σε έδαφος του ΝΑΤΟ, ακόμα και από λάθος, θα μπορούσε να πυροδοτήσει και ανάλογη απάντηση της συμμαχίας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξέλιξεις και στο site μας, nemesishd.gr.